Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία. Ανοίγουν από την 1η Ιουλίου τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 14 τρίτα κράτη. Σύμφωνα με την καταρχήν συμφωνία που έχουμε, δεν ανοίγουν οι πύλες, μεταξύ άλλων, για Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Τουρκία εξαιτίας του βεβαρημένου υγειονομικού τους προφίλ. Σύνδεση με τις Βρυξέλλες και τη Μαρία Ψαρά που θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πραγματικά κλειστά θα παραμείνουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τουλάχιστον τις 15 Ιουλίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Τουρκία αλλά και τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αυτό συμφώνησαν καταρχάς οι πρέσβεις από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν τρεις φορές αυτή την εβδομάδα προκειμένου να καταλήξουν σε αυτή τη λίστα. Ματίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει πράγματι την 1η Ιουλίου για 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Σερβία. Όλες οι επιλογές έγιναν με βάση το επιδημιολογικό προφίλ κάθε χώρας. Ήταν τα 16 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αυτά τα κριτήρια δεν τα πληρούσαν η Αμερική, η Ρωσία και οι άλλες χώρες, οπότε αποκλείστηκαν. Οι αποφάσεις, Ματίνα, τέλος, δεν είναι δεσμευτικές. Κάθε χώρα μπορεί να κάνει ό,τι η ίδια νομίζει. Ωστόσο, θέλει προσοχή, γιατί κάθε επιλογή μπορεί να φέρει αντιδράσεις boomerang, δηλαδή να κλείσει τα σύνορά της η Ευρώπη, κάποιες χώρες, για κάθε κράτος που αποφασίζει να ανοίξει για τρίτες χώρες με επιβαρημένο επιδημιολογικό προφίλ. Μάλιστα. Μαρία Ψαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο μέτωπο του κορονοϊού και πάμε στη Βρετανία που έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την πανδημία. Η κυβέρνηση Τζόνσον στοχεύει στην τόνωση του τουρισμού. Την ίδια ώρα ο εφιάλτης παραμένει στις ΗΠΑ με τους επιστήμονες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του COVID-19 στις ΗΠΑ, καθώς η πανδημία σαρώνει τη χώρα. Οι ασθενείς του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο αγγίζουν τις 41.000 και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου προειδοποιεί για πολλωστή φορά. As you can see, we are facing a serious problem in certain areas. I think what we're missing in this is something that we've never faced before. Σε τουλάχιστον 30 πολιτείες ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία. Όμως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Mike Pence έχει διαφορετική άποψη. We have made truly remarkable progress in moving our nation forward. We've all seen the encouraging news as we open up America again. Στη Βρετανία, το πράσινο φως για την τόνωση του τουρισμού θα δώσει η κυβέρνηση Τζόνσον μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, οι Βρετανοί τουρίστες θα μπορούν να ταξιδέψουν σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να παραμείνουν σε καραντίνα 14 ημερών όταν επιστρέψουν στη Βρετανία. So it's crucial that people understand that on July the 4th we get this right. We do this in a balanced way and we recognize the risks. Στην Ιταλία, επεισόδια ξέσπασαν στην παραλιακή πόλη Μοντραγκόνε, κοντά στην Νάπολη, ανάμεσα σε κατοίκους και μετανάστες. Δεκάδες εποχικοί εργάτες από τη Βουλγαρία βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν την απομόνωσή τους σε κτηριακό συγκρότημα της περιοχής. Όμως φαίνεται ότι ορισμένοι από αυτούς έσπασαν την καραντίνα, προκαλώντας την οργή κάποιων κατοίκων. Η κυβέρνηση έστειλε στρατιώτες στην περιοχή μετά τα εκτεταμένα επεισόδια. Τώρα οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ολόκληρη η πόλη μπορεί να τεθεί σε καραντίνα αν εντοπιστούν και άλλα κρούσματα. Στον απόϊχο του εξοδικαστικού συμβιβασμού της Νοβάρτης με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, νέα πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Επί τρία χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής προσπαθούν να πείσουν πως η υπόθεση Νοβάρτης δεν ήταν σκάνδαλο αλλά σκευωρία, αναφέρει σε δήλωσή του Αλέξης Τσίπρας. Ενώ σε συνέντευξή του Αντώνη Σαμαράς υποστηρίζει ότι κανένα παραδικαστικό κύκλωμα δεν μπορεί να εκτελέσει τα σχέδιά του δίχως πρόθυμους επίορκους δικαστές και χωρίς να το ξέρει ο επικεφαλής. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση επιμένουν να κάνουν διαφορετικές αναγνώσεις του συμβιβασμού της Νοβάρτης με το Αμερικανικό Δημόσιο. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που από την κυβέρνηση βλέπουν την οριστική ταφόπλακα της σκευωρίας με την εμπλοκή των 10 πολιτικών προσώπων. Οφείλουν και συγγνώμη στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί δεν γίνεται στις ΗΠΑ να είναι ομολογημένο σκάνδαλο Νοβάρτης αξίας 340 εκατομμυρίων δολαρίων και στην Ελλάδα σκευωρία, γιατί έτσι το θέλουν οι κύριοι Σαμαράς Γεωργιάδης και όποιος άλλος κρατάει τον κύριο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεντρωμένη στο κυνήγι των πολιτικών της αντιπάλων και την ίδια στιγμή είχε ξεχάσει να προωθήσει την ουσία της υπόθεσης. Το μόνο που κάνει είναι να συνεχίζει στον εισαγγελικό του ρόλο.
Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο φόντο των όσων κόμισε στην προανακριτική Παπαγγελόπουλου σαν μπιμιονή για τον Νίκο Παπά, βάζει στο κάδρο των πολιτικών ευθυνών και τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πέπλα προστασίας και η αίσθηση του ακαταδίωκτου τελείωσαν. Κανένα παραδικαστικό κύκλωμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και να καλύπτεται μέχρι σήμερα χωρίς να το ξέρει ο επικεφαλής. Και όλοι ξέρουμε ποιος ήταν τότε επικεφαλής. Εμένα θα με στείλουν προαποφασισμένο, θα με στείλουν στο ειδικό δικαστήριο. Εκεί όμως δεν μπορεί, θα έρθει. Και εκεί θα απαντήσει ερωτήσεις και των δικηγόρων και εμένα. Την ίδια στιγμή η Ελένη Τουλουπάκη σε μια ελεύθερη μετάφραση του διαβιβαστικού της αγγελίας του Νιου Τζέρσεϊ για την Οβάρτης προωθεί στην προανακριτική επιτροπή απόσπασμα του πολυσέλιδου πορίσματος, στο οποίο διαβάζει κρατικούς αξιωματούχους που δωροδοκήθηκαν από την Οβάρτης. Σε αυτό το έκριθμο πολιτικό σκηνικό, επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε χάρτινο τσίρκο, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Χρήστος Τσιγουρής και μας ενημερώνει. Χρήστο, υψηλή τόνη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας, που είναι ακόμα στο βήμα, υποστήριξε ότι υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε όλους σχεδόν τους τομείς, με έμφαση στην οικονομία, αφού έφερε την κρίση πριν από την πανδημία. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί με μια μηχανή καλωστημένης προπαγάνδας να σπηλώσει το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Εκτίμησε ότι στόχος αυτής της μηχανής είναι ο ίδιος, στόχος της προπαγάνδας και της λάσπης, και κάλεσε τους πολιτικούς του αντιπάλους, αν έχουν τα κότσια και θέλουν remake, επανάληψη του 1989, να διευρύνουν το κατηγορητήριο και να εντάξουν και αυτόν στα πρόσωπα που ερευνάει η Επιτροπή. Ο ίδιος πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα πέσει στην λασπομαχία αυτή, ενώ αν θες προς τη μέση της ομιλίας του έδωσε και μια κατεύθυνση στα στελέχη του, υποστηρίζοντας ότι δεν χωράει στο νέο κόμμα της αριστεράς που θα εκφράσει τον προοδευτικό κόσμο, παρέτηση από αρχές και αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της αριστερής σκέψης και φυσικά της τάσης ζωής που απορρέει από αυτή. Μάλιστα, και στο σημείο αυτό να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Αντί να έχουμε μια κυβέρνηση που αναλαμβάνει ευθύνες, αντί να έχουμε μια κυβέρνηση που εργάζεται άοχνα να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, τι έχουμε? Έχουμε ένα χάρτινο τσίρκο, όπως λέει και ένα αγαπημένο τραγούδι από ένα αγαπημένο συγκρότημα της νιώτης μου από τις Τρύπες. Ένα χάρτινο τσίρκο που ενδιαφέρεται μόνο για το σόου, μόνο για την εικόνα και τη ματαιοδοξία του καθενός που το απαρτίζει. Άνθρωποι που δεν βλέπουν τίποτα πέρα από τους κόλακες που τους περιτριγυρίζουν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σαν στόχο να διαμορφώνουν μια εικονική πραγματικότητα. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί υπάρχει όντως ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση θα έλεγε ότι παίρνει άριστα, και αυτός είναι ο τομέας της προπαγάνδας. Εκεί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ασύλληπτοι. Έχουν στήσει μια καλοδουλεμένη μηχανή προπαγάνδας και λάσπης, αλλά βάζει στο στόχαστρο, με μεθόδους μάλιστα μαφίας και παρακράτους, τον ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, αλλά στην πραγματικότητα εμένα. Γιατί οι συντρόφισσες και σύντροφοι, εγώ είμαι ο στόχος τους. Τους έχω πει πάρα πολλές φορές, ένα χρόνο τώρα. Και τελευταία φορά το είπα στην προηγούμενη μεγάλη μας συνάντηση λίγο πριν την πανδημία. Με 8.000 κόσμο στο Ταϊκβοντό, αν θυμάστε, τέλη Φλεβάρι. Θα το ξαναπώ και σήμερα. Αν έχουν τα κότσια και δεν είναι απλά θρασίδηλοι, εγώ είμαι εδώ. Μην κουράζονται, είμαι εδώ. Μην κουράζονται και μην φθύρονται, χρησιμοποιώντας το παρακράτος των μαφιόζικων υποκλοπών και τις μεθόδους των υπόδικων εκδοτών και επιχειρηματιών που τους στηρίζουν. Αλλάζουμε θέμα. Να κρατήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, συμφώνησαν σε μια τεταμένη περίοδο για τις σχέσεις Αθηνών-Άγκυρας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, που είχαν χθες την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία ύστερα από μισό χρόνο. Με την ατμόσφαιρα να μυρίζει μπαρούτι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και με την τουρκική προκλητικότητα να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, η τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπασε τον πάγο ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα με στόχο να πέσουν οι τόνοι. Περιμένουμε από πλευράς Τουρκίας την έμπρακτη αποκλιμάκωση της προκλητικότητάς της προκειμένου να έχουμε μια σχέση καλής γειτονίας. Αλλά εμείς είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, θέλουμε να επικοινωνούμε, θέλουμε κανόνες καλής γειτονίας, αλλά πάντα
επαγρυπνούμε. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο ηγέτες επέλεξαν να κάνουν την αρχή, συζητώντας κυρίως για θέματα χαμηλής πολιτικής που απασχολούν όμως έντονα τις δύο χώρες, όπως η πανδημία του κορονοϊού και επιπτώσεις στον τουρισμό, το άνοιγμα των συνόρων και την αποκατάσταση των τουριστικών ροών. 4 Δεκεμβρίου 2019. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντά τον Τούρκο πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Λονδίνο, μέσα σε μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Μία εβδομάδα πριν, η Τουρκία είχε υπογράψει το παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, που αφισβητεί ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Από τότε η Άγκυρα άρχισε να κλιμακώνει συνεχώς τις προκλήσεις με αποκορύφωμα την προαναγγελία γεωτρήσεων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Μέχρι σήμερα οι δύο ηγέτες είχαν μιλήσει μόλις μία φορά, τον περασμένο Ιανουάριο, όταν η Τουρκία είχε χτυπηθεί από τον Εγκέλαδο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές προετοιμάστηκε από την επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, σε συνεννόηση με τον Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και η συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, της ασφάλειας και της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εξετάστηκαν επίσης τρόποι συνεργασίας για την καταπολέμηση του COVID-19. Ενώ συμφωνήθηκε να διατηρηθούν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν συμφώνησαν στην ανάγκη αποκατάστασης όλων των διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ορκίστηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Επίσκοπο Ρεών Φιλόθεος, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας. Η δεύτερη κατά σειρά θητεία του κυρίου Τουρνάρα, ο οποίος ανέλαβε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος το 2014, θα είναι και πάλι εξαετής. Και μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Πέφτουν το τελευταίο διάστημα χιλιάδες δανειολήπτες και αυτό προκειμένου να προλάβουν την απελευθέρωση των πληστηριασμών. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Βασίλη Σπανού. Το μορατόριουμ των πληστηριασμών για τα κόκκινα δάνεια λήγει στο τέλος Αυγούστου. Μέχρι τότε έχουν την ευκαιρία όσοι δεν κατάφεραν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να σώσουν την πρώτη τους κατοικία, να ρυθμίσουν απευθείας με την τράπεζα το δάνειό τους. Έμεινα από δουλειά. Ναι. Βασικό. Αυτό και μόνο αρκεί. Ή αργήσαν να με πληρώσουν. Και μετά? Και μετά κοπήκαν όλα. Ψωμί και λάδι. Δύσκολο. Αν δεν έχει δουλειά και με την κρίση που είναι αυτή, πολύ δύσκολο. Οι δανειολήπτες φοβούνται ότι θα ξεκινήσουν, όταν ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί ξανά από Σεπτέμβρη, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη λέλαπα αυτή. Για το λόγο αυτό, ήδη σπέβδουν σε τραπεζικά ιδρύματα και προσπαθούν να ρυθμίσουν το δάνειό τους διμερώς, δηλαδή μέσω τραπεζικής διαπραγμάτευσης. Το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες προσεγγίζουν πελάτες τους με δάνεια που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν και τους προσφέρουν ρύθμιση και κούρεμα ανάλογα την οικονομική τους δυνατότητα. Από τις αρχές του 20 βλέπουμε μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι μας προσεγγίζουν με σκοπό να τους συμβουλέψουμε για την πρόταση που τους κάνει η τράπεζα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι προτάσεις αυτές είναι εισάξιες, θα λέγαμε, των καλών αποφάσεων του νόμου Κατσέλη. Μέχρι το Μάιο, οι τράπεζες προχώρησαν στη ρύθμιση χιλιάδων στεγαστικών καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με τον αριθμό τους να ξεπερνά τα 250.000 συνολικής αξίας άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο μέσα στο Μάιο ρυθμίστηκαν διημερώς περισσότερα από 13.000 δάνεια. Περίπου 4.500 άτομα έχουν έρθει, έχουν κάνει έτσι την πλατφόρμα για να διασώσουν την πρώτη κατοικία τους. Ενώ οι υπόλοιποι μπορεί να τα έχουν ήδη βρει διμερώς με την τράπεζα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι καταθέσεις των ιδιωτών την περίοδο του lockdown παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω και της υποχρεωτικής τάσης στην κατανάλωση. Το όνομα του θρυλικού πιλότου Βλαδίμηρου Κοκκινάκη δόθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Νότιας Ρωσίας. Γιος Έλληνα με καταγωγή από Τυχείο, ο Κοκκινάκης γεννήθηκε στο Νοβοροσίσκ και κατέκτησε τους εθέρες, καταρρύπτοντας σημαντικά ρεκόρ. Για μια πράξη υψηλού συμβολισμού που κάνει τους Έλληνες να νιώθουν περήφανοι, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Ρωσίας, κύριος Ιβάν Σαββίδης. Πριν από 116 χρόνια γεννιόταν στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας σε πολύτεκνη οικογένεια Έλληνα σιδηροδρομικού με καταγωγή από Τυχείο και τα Χανιά, ο θρυλικός πιλότος Βλαδίμηρος Κοκκινάκης. Το όνομά του καταγράφηκε στην ιστορία της παγκόσμιας αεροπορίας για τα περισσότερα από 20 ρεκόρ του, ένα εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε το 1935.
Παγκόσμια διασημότητα απέκτησε με την πρωτοπόρα πτήση Μόσχα Νέα Υόρκη το 1939, που επέμεινε να πραγματοποιήσει μέσω της Αρκτικής ζώνης και λίγο έλειψε να στοιχήσει τη ζωή του. Η αναγκαστική του προσγείωση σε νησί του Καναδά, χωρίς όργανα, του χάρισε τεράστια δόξα και τον καθιέρωσε ως υπαριθμόν ένα πιλότο δοκιμαστή για πάνω από 30 χρόνια στη σοβιετική εταιρεία Ιλιούσιν. Τιμήθηκε 2 φορές με τον τίτλο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης και κέρδισε εκτός από πολυάριθμα παράσημα την αγάπη και το θαυμασμό όλων, ηγεσίας και λαού. Είναι τιμητικό και πραγματικά συμβολικό το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της Νότιας Ρωσίας φέρει σήμερα το όνομα του ένδοξου συμπατριώτη μας, που καταγόταν από τον Νοβοροσίσκ και όλη του η ζωή συνδέθηκε αδιάσπαστα με την αεροπορία. Είμαι πεπισμένος ότι η μνήμη για τον Βλαδίμηρο Κοκκινάκη, η οποία παθανατίστηκε με την ονοματοδοσία και στο χώρο του αεροδρομίου της Ανάπα, θα δώσει άλλη μία αφορμή στη νέα γενιά για ακόμη πιο προσεκτική μελέτη της ιστορίας και επιλογή σωστών προσανατολισμών στην πορεία της ζωής, με καθοδήγηση από τις αρχές της εντιμότητας, της τιμής και του ύψης του επαγγελματισμού, οι οποίες σαν κόκκινο νήμα διέτρεξαν τη ζωή και τη μοίρα του θρυλικού πιλότου. Σε πανρωσική ψηφοφορία για τα μεγάλα ονόματα της Ρωσίας με συμμετοχή άνω των 5 εκατομμυρίων πολιτών, απέκτησαν νέο όνομα 47 ρωσικά αεροδρόμια. Το όνομα του Βλαδίμηρου Κοκκινάκη δόθηκε στο αεροδρόμιο της Ανάπα στη Νότιο Ρωσία, όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του, που θα θυμίζει για πάντα τα πολλά, κάποια ανυπέρβλητα ως και σήμερα, κατορθώματά του. Ο ζημλιάκ, γρέκ, μη все греки, проживающие на Кубани, гордимся тем, что такое звание присвоено нашему аэропорту. И я думаю, это будет честь и слава и мы и для нашего молодого поколения, проживающего на нашей территории. Ο πρακτικά άγνωστος στη σημερινή Ελλάδα Κοκκινάκης εξελέγει πρόεδρος της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας, κέρδισε όχι μόνο κρατικούς επένους αλλά και αθλητικούς τίτλους και πολλοί θυμούνται ότι ακόμη και ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε στο διάστημα, ο Γιούρι Γκαγκάριν, του έλεγε ότι οι αεροπόροι σαν και εκείνον άνοιξαν το δρόμο στους αστροναύτες. Мог производить посадку тяжелого многотонного самолета Ил-18 одной левой рукой. Τα πολεμικά αεροσκάφη που δοκίμασε και τελειοποίησε ο Κοκκινάκης στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένας από τους πολλούς συντελεστές που έγιναν την πλάστηκα της νίκης υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης στη σύγκρουση με την ναζιστική πολεμική μηχανή. Ανέπτυξαν όμως και τη σε πολλά ασύγκριτη ως και τώρα σοβιετική και κατόπιν ρωσική αεροναυπηγική σχολή. Από τη Μόσχα για το Open, Θανάσης Αυγερινός.